Σαφές αυστηρό μήνυμα προς τον πρόεδρο Ερντογάν έστειλε από το στρατόπεδο της Ελβίκο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Όποιος παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας θα έχει συνέπειες, είπε ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων από την τουρκική εισβολή το 1974. Στο στρατόπεδο της Ελβίκα έφτασε ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη. Τον υποδέχθηκε ο διοικητής της Ελβίκ, ταγματάρχης Εμμανουήλ Χατζής, και αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου ξεναγήθηκε στο Στρατιωτικό Μουσείο της Δύναμης. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Τσίπρας υπέγραψε το βιβλίο συλληπιτηρίων που άνοιξε η Κυπριακή Προεδρία για τον Δημήτρη Χριστόφια και στη συνέχεια με τον κ. Αναστασιάδη αναχώρησαν για το Στρόβολο προκειμένου να παραστούν στην εκρόσιμη ακολουθία του Δημήτρη Χριστόφια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τα γραφεία του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού, όπου τον υποδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού. Αφού υπέγραψε το βιβλίο συλληπιτηρίων για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Τσίπρας δήλωσε στους δημοσιογράφους. Και όλος ο Κυπριακός λαός, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, να ζουν ειρηνικά. Στη μνήμη του Δημήτρη Χριστόφια οφείλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Να αγωνιζόμαστε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την προκοπή, αλλά και για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν είναι πια ανάμεσά μας, αλλά η μνήμη του θα είναι πάντα ζωντανή στον αγώνα των αδικημένων, των κατατρεγμένων, των αδύναμων, στον αγώνα για δικαιοσύνη και ζωή. Θα τον θυμόμαστε πάντα.